Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπούλα μας. Συνεχίζουμε την εκπομπούλα μας, γιατί έχουν γίνει πολλά γεια σου και τα έχουμε συγκεντρώσει σε ένα δεύτερο βίντεο που θα δούμε αμέσως τώρα. Η Άννα Βύση, όπως είπαμε και πριν, είχε μια συναυλία χθες στην Ίκαια. Αλλά ποιος καταχειροκροτήθηκε στην συναυλία της Άννας? Ποιος? Ο Νίκος Καρβέλας. Γιατί? Ο θα είπε η Άννα, χειροκροτήστε τον Νίκο. Είμαι σίγουρη, παιδιά. Τι πήγε ο Καρβέλας και είπε το κοινό. Είναι εκπαιδευμένη. Είναι εκπαιδευμένη. Θα δεις αμέσως τώρα. Και θα δεις και γιατί δεν πέρασε πολύ ωραία η Μέρη Σινατσάκη τις τελευταίες ώρες. Και ο Λάκης Γαβαλάς επιτέλους βάζει λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί δεν γίνεται όλο το Hollywood που ήταν το αντιγράφει όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή. Ας ισορροπήσουμε τώρα με λίγη διαχρονική αγάπη. Η Άννα Βύση πήγε δυτικές συνοικίες για μια συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο. Και ο Νίκος Καρβέλας όχι απλά ήταν εκεί, αλλά οι φανατικοί θεατές τον υποδέχτηκαν με χειροκρότημα και τιμές αρχηγού κράτους μόλις μπήκε στο θέατρο. Την ίδια στιγμή, η Μέρη Σινατσάκη είχε μια δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βλέπω για παιδάκια, μωράκια που αντιμετωπίζουν κάτι δύσκολο, κάποια ασθένεια. Θα μου πεις δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν. Απλά τη δεδομένη στιγμή δεν μπορώ να τα διαχειριστώ με ψυχραιμία και κάποιοι μου ζητάνε τη βοήθειά μου να αναδημοσιεύσω πράγματα, μου δίνουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Με δυσκολεύει λίγο αυτό. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη φάση. Εν ολίγης, αν σε αυτά τα μηνύματα δεν απαντάω κάτι, δεν ανταποκρίνομαι όπως θα θέλατε με κάποια αναδημοσίευση, ιδανικά θα ήθελα να μην τα έχω διαβάσει κι εγώ. Όχι για πάντα. Μέχρι να γεννηθεί και αυτό το παιδάκι και να είναι όλα καλά και να μην έχω όλη αυτή την αγωνία και το άγχος και είναι ωραία να μοιραζόμαστε πράγματα, απλά ιδανικά δεν μπορώ να αντέχω να ακούω για πολύ δύσκολους τοκετούς, επικίνδυνους, τέτοια θέματα υγείας αυτή τη στιγμή. Σπύρος Μαρτίκας και Βρυσίδα Ανδριώτου. Ανατριχιάστε ελεύθερα. Μάμα, μάμα. Θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω. Οκ, cringe. Παράλληλα τώρα με όλα αυτά, πολλοί θαυμαστές των Άγριων Μελισσών που δεν κατάφεραν να δουν τη Μαρία Κίτσου φέτος το καλοκαίρι στην Ηλέκτρα είχαν την ευκαιρία να την απολαύσουν δύο φορές μέσα σε δύο εβδομάδες στο Breakfast at Star. Στην πρεμιέρα της εκπομπής στις 5 Σεπτεμβρίου έπαιξε το πρόμο της συνέντευξης. Πάμε να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα. Δείτε σε λίγο πώς αντέδρασε η Μαρία Κίτσου όταν παρέλαβε το ενθύμιό μας για τα 3 χρόνια των Μελισσών. Και στις 15 Σεπτεμβρίου, 10 μέρες μετά, επιτέλους την απολαύσαμε. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Τι σας φέραμε, τι σας φέραμε, είμαστε από το Star. Αυτό θα πει αναμονή κοινού. Την ίδια στιγμή, για όλους τους σωστούς λόγους, έγινε Talk of the Town το νέο edgy εξώφυλλο της βρετανικής Vogue με τον Τιμωτέ Σαλεμέ να γίνεται ο πρώτος άντρας που εμφανίζεται μόνος του στο εξώφυλλο του περιοδικού. Το gender fluid είναι πια κανόνα στη μόδα και στη ζωή, αλλά μην κρυβόμαστε. Ο Λάκης Γαβαλάς άνοιξε το δρόμο και έχει και αποδείξεις. Ποιος Τιμωτέ? Ο Λάκης το έκανε πρώτος. Και αυτό. Και αυτό. Ποια Μαντόνα. Ο Λάκης τόλμησε πολύ νωρίτερα. Τον αντιγράφουν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Μπίλι Πόρτερ αλλά και η Νικόλ Κίτμαν.